ξεκινήσουμε από την Αργολίδα. Μια ξαφνική αδιαθεσία εμπόδισε τον Αλέξη Τσίπρα να έρθει στο Άργο στην προγραμματισμένη συγκέντρωση ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Εργατικό Κέντρο Άργους, μίλησαν ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Κουρουπλής και ο βουλευτής Πειραιά και Νήσων του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας. Είναι μια πρωτοβουλία εδώ της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ένας ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες και χρήσιμες, διότι μια κοινωνία που είναι σωστά ενημερωμένη, μια κοινωνία που μέσα από το διάλογο μπολιάζεται ο προβληματισμός της, είναι μια κοινωνία διαχρονικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Και όταν ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενος άνθρωπος, είναι και πολίτης και δεν είναι υπήκοος. Και τελικά δεν θα είναι και υπάκουος σε επιλογές που σκοτώνουν την ίδια τη ζωή και την προοπτική των παιδιών του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι η εποχή που πρέπει η κοινωνία να αποφύγει την εσωστρέφεια, να αρχίσει να συζητάει και κυρίως να εκδηλώνει τους προβληματισμούς της, γιατί μόνο έτσι το πολιτικό σύστημα θα καταλάβει ότι τα περιθώρια του για επιλογές που πραγματικά οδηγούν σε αδιέξοδα την κοινωνία, όπως είναι αυτές που ζούμε, δεν έχουν πλέον περιθώριο να υπάρξουν και να επιβιώσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουρουπλή, είναι και η κίνηση στην οποία συμμετέχετε μαζί με άλλους πολίτες? Η κίνηση που συμμετέχω ακριβώς αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από το κοινωνικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, που κατέγραψαν κατά καιρούς τη διαφορετικότητά τους και την πίστη τους στις ιδέες του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής δημοκρατίας, του κοινωνικού μετασχηματισμού, της Ελλάδας που θα ανήκει στους Έλληνες, των κοινωνικών δικαιωμάτων, από ανένταχτους αριστερούς και δημοκράτες. Και ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε έναν ευρύτερο διάλογο με όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις για τη συγκρότηση ενός μεγάλου κοινωνικού, πατριωτικού, αναπτυξιακού, κυβερνητικού προγράμματος που θα δώσει μια νέα προοπτική στην κοινωνία, γιατί πλέον γίνεται βαθιά συνείδηση στον κόσμο ότι οι άνθρωποι που φέρουν σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη εκτροπής και καταστροφής της ζωής της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορούν να τη βγάλουν από αυτή την κατάσταση, διότι η κρίση, δεν είμαι από εκείνους που ισχυρίζομαι ότι η κρίση δεν θα άγγιζε την Ελλάδα, αλλά είμαι βέβαιος, είμαι βεβαιότατος ότι αν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη παθογένεια της διαπλογής του πολιτικού συστήματος, είμαι βέβαιος ότι οι επιπτώσεις δεν θα ήταν τέτοιες. Σας λέω μόνο δύο χαρακτηριστικά. Εχθές στη Βουλή, έπειτα από δύο χρόνια που παλεύω την ιστορία του φαρμάκου, γιατί θεωρώ είναι ένας τομέας που πραγματικά έχει γίνει μεγάλο πάρτι και μεγάλη αρπαγή, ομολόγησε ο πρόεδρος του ΕΟΠ στην Επιτροπή Οικονομικών ότι και μόνο η μη εξίσωση του ασφαλιστικού φαρμάκου με το νοσοκομιακό έχει απώλεια πάνω από 400 εκατομμύρια ετησίως στο ελληνικό δημόσιο. Ποιος τα κερδίζει αυτά και ποιος έχει την πολιτική καταρχήν ευθύνη? Όλοι αυτοί που διοίκησαν τα συναρμόδια υπουργεία που είχαν σχέση με το φάρμακο επέδειξαν αδυναμία να συγκρουστούν με τις πολυεθνικές του φαρμάκου. Αυτό και μόνο, σε συνδυασμό με αυτό που βγήκε προχθές στη Βουλή πάλι, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ασχολείται με τους ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή η υπηρεσία που έχει την ευθύνη να παρακολουθεί πώς γίνεται η φοροδιαφυγή των πολυεθνικών, η μεγάλη αρπαγή του δημοσίου χρήματος. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η υπηρεσία επί 4 χρόνια έχει μόνο έναν υπάλληλο. Και από την άλλη μεριά λέμε ότι το δημόσιο είναι υπερπληθωρισμένο. Δηλαδή το δημόσιο είναι ασύμμετρο. Εκεί που έπρεπε να έχει πραγματικά σωστή στελέχωση σε μια τέτοια υπηρεσία που σας ανέφερα, που είναι και άλλες σχετικές. Αλλά αυτή η υπηρεσία, λοιπόν, επί 4 χρόνια ένας υπάλληλος ήλεξε μόνο, παρακαλώ, έναν φάκελο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γιατί σήμερα με τα διάφορα τρίγωνα οι πολυεθνικές κατορθώνουν να έχουν το κόστος ζωής σε τέτοια ύψη. Οι κυβερνήσεις οι τελευταίες έδειξαν σπουδή στο να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, στο να καταργήσουν και να κατεδαφίσουν το κοινωνικό κράτος και τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά αδυναμία να συγκρουστούν με τη διαπλοκή του χρήματος. Και η συγκεκριμένη περίπτωση που σας ανέφερα, και η του φαρμάκου αλλά και των πολυεθνικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δείχνει πώς και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και διερωτάτε κανείς, τυχαία? Τυχαία έγιναν αυτά? Πριν απ' όλα να μεταφέρω μέσω ημών στους πολίτες της Αργολίδας
τη λύπη του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Αλέξη του Τσίπρα. Μια βαριά γρίπη τον καθήλωσε στο κρεβάτι και δεν μπορεί να είναι εδώ. Και με έχει εξουδοτήσει να μεταφέρω και την συγγνώμη του και τη λύπη του. Ο ΣΥΡΙΖΑ συναντιέται σε όλη την Ελλάδα με πολίτες που αγωνιούν για το μέλλον αυτής της χώρας, για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και που θέλουν να αντισταθούν στις πολιτικές του μνημονίου, αλλά και να αναδείξουν μια άλλη αναγεννησιακή πορεία για αυτό τον τόπο που και ανάγκη την έχει και δικαίωμα το έχει. Σε αυτά τα ριάκια διαφορετικών πολιτικών διαδρομών, διαφορετικών δρόμων σκέψης και παράδοσης, σήμερα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε την πιο πλατιά παλαϊκή ενότητα για ένα μέτωπο αλληλεγγύης και αντίστασης και ταυτόχρονα ένα μέτωπο δημιουργικής εναλλακτικής πρότασης με φιλοδοξίες κυβερνητικές. Με τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στο φιλόξενο εργατικό κέντρο της Αργολίδας θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Η κρισιμότητα των στιγμών είναι πια συνειδητοποιημένη από το σύνολο του ελληνικού λαού. Το μέλλον με προοπτική δεκαετίας είναι ζωφερό. Δεν είναι μόνο η αδικία, είναι και το αδιέξοδο. Απέναντι λοιπόν και στην αδικία και στα αδιέξοδα, οφείλουμε να έχουμε μια φωνή με αξιοπιστία και με σοβαρότητα τέτοια που την οργή του ελληνικού λαού να την κάνει δημιουργία. Πέρα από την ελπίδα σας, υπάρχουν και επαφές, θα υπάρξουν επαφές με τις ηγεσίες άλλων αντιμνημονιακών κομμάτων ή δυνάμεων για συνεργασία? Αυτή είναι όχι μόνο η διακηρυγμένη πρόθεση και ο προγραμματικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και η καθημερινή μας φροντίδα. Και δεν μιλάμε μόνο για τις επαφές κορυφής, αλλά μιλάμε και σε κάθε κλάδο εργασίας, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη. Οι κοινωνικές δυνάμεις, καταρχήν, πρέπει να ενωθούν για να μπορέσουν να φτιάξουν τη νέα κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Έχουμε τον τρόπο, πρέπει να πούμε όχι στις μνημονιακές πολιτικές, πρέπει να διώξουμε την Τρόικα, πρέπει να απαλλαγούμε από τις δανειακές συμβάσεις και να τρέξουμε και τώρα γρήγορα να εμποδίσουμε την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης και να στηρίξουμε στην πιο σπουδαία πλουτοπαραγωγική πηγή που έχει αυτή η χώρα, τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους εργαζόμενους. Αν δεν απαξιωθούν οι εργαζόμενοι όπως η πολιτική του μνημονίου επιτάσσει, μπορούμε να ελπίζουμε.